Το ποδόσφαιρο πενθεί από τη μια άκρη της γης ως την άλλη. Έφυγε από τη ζωή ο Φραντς Μπεκενμπάουερ. Ο Μπεκενμπάουερ είχε υποβληθεί σε δύο καρδιακές επεμβάσεις, ενώ το 2019 έχασε εντελώς την όραση από το δεξί του μάτι. Ο Κάιζερ του γερμανικού ποδοσφαίρου ήταν από τους μεγαλύτερους θρύλους παγκοσμίως. Με την Εθνική Γερμανίας και συγκεκριμένα τη Δυτική Γερμανία κατέκτησε το Euro το 1972 και το Mundial το 1974. Σε συλλογικό επίπεδο είχε ταυτίσει το όνομά του κυρίως με την Bayern Μονάχου, ξεκινώντας όμως από τη Μόναχο 1860. Πήρε 5 πρωταθλήματα και πανηγύρισε με την Bayern 3 διαδοχικά κύπελα πρωταθλητριών. Παράλληλα κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα το 1972. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ακολούθησε καριέρα προπονητή αναλαμβάνοντας την ομάδα της εθνικής της χώρας του, την οποία οδήγησε σε 2 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου και 1 τίτλο. Είχε πετυχημένη πορεία και ως διοικητικός τέλεχος επί σειρά ετών στην Bayern, τη Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αλλά και σε θέσεις διεθνούς αρμοδιότητας. Το 1992 ο Φραντς Μπεκενμπάουερ βρέθηκε στην Crete TV και παραχώρησε συνέντευξη στους δημοσιογράφους Στέλιο Μαρτεζάκη και Μανώλη Δανδουλάκη. Αξέχαστος ο Κάιζερ. Pelé, Beste aller Zeiten. Bei den Beckenbauers in Salzburg.